Αντιδρούν οι δικηγόροι του Ρεθύμνου, εκφράζοντα την αγωνία του και την απόλυτη αντίθεσή του απέναντι στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση. Το οποίο αποτελεί έναν πραγματικό εφιάλτη για εκείνου και, όπω τονίζουν, συνιστά οριζόντια και άδικη φορολογική επίθεση σε βάρο τη μεγάλη πλειοψηφία του κλάδου του. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η προνομιούχα εικόνα που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία για του δικηγόρου απέχει πολύ από την πραγματικότητα των περισσότερων εξ αυτών. Είμαστε σε μια κατεύθυνση αγωνιστική. Θεωρούμε ότι είναι το χειρότερο νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια σε βάρος του δικηγορικού σώματος και πραγματικά αν τυχόν περάσει όσο είναι το νομοσχέδιο αυτό, τότε φοβάμαι ότι θα συσταλεί η δικηγορία σε όλη την Ελλάδα. Μα αναγκάζουν ή θέλει το νομοσχέδιο να οδηγηθούμε στι δικηγορικέ εταιρείε με κεφάλαιο αρκετά μεγάλο, με συσσωρεύσει δηλαδή, αν θέλετε, πλούτου ή κεφαλαίου, έτσι ώστε να ελέγχονται με άλλου όρου ή με άλλε συνθήκε. Τον απλό δικηγόρο, τον μαχόμενο δικηγόρο, δεν τον θέλουν πια. Η εικόνα που έχει ο κόσμο δεν είναι πραγματική. Αφορά μια μειοψηφία επώνυμων, προβεβλημένων δικηγόρων σε κάθε νόμο τη χώρα. Από κάτω όμω υπάρχει ένα επιστημονικό προλεταριάτο, για να χρησιμοποιήσω τον όρο. Υπάρχουν ανθρώποι του μεροκάματου, του καθημερινού μόχθου, είναι επιστήμονε όμω. Κοπίασαν για να γίνουν, εργάστηκαν, ασκήθηκαν, δούλεψαν, κατάφεραν και έφτασαν σε ένα επίπεδο. Σημειώνεται το γεγονό ότι οι δικηγόροι φορολογούνται ήδη μέσω του γραμματίου Προείσπραξη, προκαταβάλλοντα δηλαδή φόρου, ασφαλιστικέ εισφορέ και ΦΠΑ, ενώ ταυτόχρονα ένα μεγάλο αριθμό του κλάδου αδυνατεί να ανταποκριθεί σε βασικέ υποχρεώσει, καθώ έχει σημαντικέ οφειλέ. Αγανάκτηση προκαλεί επίση το ότι αρκετοί από αυτού δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα έξοδα τη επαγγελματική του στέγη. Ηδη το 1 τρίτο τουλάχιστον των το δικηγόρων Πανελεινίω. Βρίσκεται σε ρύθμιση για οφειλέ προ το ΕΦΚΑ. Και η ρύθμιση αυτή, θα πρέπει να ξέρετε ότι πολλοί δικηγόροι την έχουν χάσει λόγω οικονομική αδυναμία. Επίση, θα πρέπει να ξέρετε ότι τουλάχιστον πάνω από 12.000 δικηγόρου δεν μπορούν να διατηρήσουν επαγγελματική στέγη, γι' αυτό η επαγγελματική στέγη γίνεται. Στο η αποχή των δικηγόρων θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Νοεμβρίου, ενώ στις 25 συγκαλείται η Ολομέλεια των Προέδρων των Συλλόγων όλης της χώρας, προκειμένου να συζητηθεί ο κοινό βηματισμό του εφεξής. Ο Δικηγορικός Συλλόγος Ρεθύμνου κάνει έκκληση προς κάθε αρμόδιο φορέα μέσω αυτής της διαβούλευσης να προκύψουν βελτιώσεις και αλλαγές προς ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα απέναντί τους. Να μας ακούσουν και να προσπαθήσουν και αυτοί να κάνουν, όχι απλά κάνω τη διαβούλευση για να δείξω κατά το φαίνεστε μια δημοκρατική, ένα δημοκρατικό διάλογο, αλλά πράγματι αυτό ο διάλογο να φέρει αποτέλεσμα και να γίνουν οι ελαφρύνσει οι οποίε είναι δίκαιε και νόμιμε.